Η προετοιμασία, coach, σχεδόν ολοκληρώθηκε, μιας και αύριο η ομάδα μπαίνει στο κύπελο. Θα ήθελα έτσι να μου πεις πώς είναι τα πράγματα αυτή την εποχή για την ομάδα. Μπήκαμε ήδη σε εβδομάδα κυπέλο, ουσιαστικά στις επίσημες αγωνιστικές αποχρεώσεις της ομάδας. Είμαστε σε καλή κατάσταση. Τα φιλικά είδα κάποια στοιχεία που θέλω από την ομάδα, κάποια άλλα θα πρέπει να τα δουλέψουμε περισσότερο, γιατί είναι ομάδα που είναι καινούργια, με πολλά νέα παιδιά, θέλει υπομονή, χρόνο. Δουλεύουμε όμως καθημερινά, είμαστε σε καλό δρόμο νομίζω. Το καλό είναι ότι υπάρχει ποιότητα στα νέα παιδιά. Αν έχουν την όρεξη, τη διάθεση και την υπομονή και την επιμονή, νομίζω ότι η ομάδα θα είναι σε πολύ καλά επίπεδα και για φέτος. Έγινε σήμερα ένα κάλεσμα για τον αγιασμό. Ήρθαν και τα παιδιά της Ακαδημίας. Εκεί τι γίνεται με τις Ακαδημίες? Με τις Ακαδημίες υπάρχει μια οργάνωση. Φέτος προσπαθούμε να δουλέψουμε λίγο σε ένα πιο ενιαίο πλάνο. Από τα πιο μικρά τμήματα μέχρι τη μεγάλη ομάδα, να δουλεύουμε λίγο όπως με δουλεύουν, ας πούμε, τα μεγάλα κλαμπ. Έτσι, προσπαθούμε σε μια μικρογραφία να κάνουμε και εμείς κάτι ανάλογο. Με τις δυνατότητες βέβαια που υπάρχουν στο σύλλογο. Νομίζω ότι γίνονται βήματα κάθε χρόνο. Προσπαθείτε δηλαδή να υπάρχει μια σειρά ηλικιακά, κάθε φορά το παιδί ανεβαίνοντας ένα σκαλοπάτι να κερδίζει κάτι. Να έχει από πριν την υποδομή για να μπορεί να σταθεί στην επόμενη κατηγορία και να μην χάνεται χρόνο στην διάμεση προσαρμογή του. Φαντάζομαι εδώ οι εγκαταστάσεις του ΓΑΣ είναι σε πολύ καλή κατάσταση και μέσα από αυτό μπορεί να βγει κάτι. Είναι νομίζω στην περίοδο από τους χώρους και τις ομάδες που διαθέτουν πολύ καλές εγκαταστάσεις για να μπορείς να κάνεις τη δουλειά σου όπως πρέπει. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.